Demirtaş konuşacak Jakobson. Sayın Demirtaş konuşacak. Çok teşekkür ediyorum Kalogridis bu davetin için. Ευχαριστώ πολύ κύριε Καλογρίδη για την πρότασή σου αυτή να έρθουμε εδώ πέρα. Μιλήτε Milletvekili, çok değerli dostum Pavlos. Αξιότιμε φίλε μου Παύλο, βουλευτή Μυτιλίνης. Biliyorsunuz Pavlos'un teyzesi İzmir Bornova'da oturuyor. Όπως θα ξέρετε περισσότεροι, η θεία του Παύλου μένει στον Μπορνόβα, στη Σμύρνη. Ve bize çok katkı koyan Yunanistan parlamentosunda Türk-Yunan dostluğunun bir temsilcisi, bir savunucusu var. O yönden çok mutluyum. Και είμαι πολύ ευτυχισμένος που υπάρχει κάποιος άνθρωπος στην Ελληνική Βουλή, ο οποίος προωθεί την ελληνοτουρκική φιλία. Ve Metropolit Yakovos'a çok teşekkür ediyorum. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Μητροπολίτη Ιάκωβο και τον Μητροπολίτη της Κωνσταντζάς που βρίσκονται εδώ μαζί μας, που μας έκαναν την τιμή. Patrik Bartolomeos Hazretleri de burada saygıyla anıyorum. O da Türk-Yunan dostluğunun en büyük savunucularından birisi. Και με αυτή την αφορμή αναφέρω και τον Παναγιώτα, τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ο οποίος είναι από τους υπερασπιστές της ελληνοτουρκικής φιλίας. Gerçekten Patrik başta olmak üzere Metropolitler bu dostluğa çok büyük katkı koydular. Πραγματικά, με πρώτο τον Πατριάρχη, όλοι οι Μετροπολίτες, οι Ιεράρχες έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Benim Yunanistan'da yaşadığım çok tatlı, güzel anılar vardır ama en önemlisinden birisini Hanya'da yaşadım. Έχω πάρα πολύ καλές, γλυκές αναμνήσεις στην Ελλάδα, αλλά μία από τις ωραιότερες τη βίωσα στα Χανιά. Ve Metropolit Yakovos gibi toplantımızda, 2004 yılı toplantımızda Ireneus, Metropolit Ireneus, geldi ve oturdu bütün toplantımızın başından sonuna izledi. Μιλάμε για το 2004, όπου ο Μητροπολίτης Ιρηναίος είχε έρθει τότε, όπως τον κύριο Ιάκωβο, στη συνάντησή μας και την είχε παρακολουθήσει όλη από την αρχή μέχρι το τέλος. Toplantı sonunda dedi ki mutlaka akşam yemeğine davet etmek istiyorum. Και στο τέλος μου λέει οπωσδήποτε θέλω να σας καλέσω σε δείπνο. Dedim akşam gala yemeğimiz var, mümkün değil, bırakamam. Και του λέω δυστυχώς το βράδυ είναι το επίσημο δείπνο, δεν θα μπορέσω να τους αφήσω όλους τους άλλους και να φύγω. Saat kaç olursa olsun bekliyorum dedi. Σας περιμένω ό,τι ώρα και αν είναι, μου είπε. Saat 12'de kiliseye gittik, ikametgahına. Πήγαμε κατά τις 12 η ώρα τη νύχτα στην οικία του. Bir masa hazırlanmış. Είχε έτοιμο το τραπέζι. Ve bahçeden kız kardeşi bahçeden topladığı çiçeklerin yapraklarıyla, gül yapraklarıyla masayı süslemiş. Και η αδερφή του είχε στολίσει το τραπέζι με ροδοπέταλα που είχε μαζέψει από τον κήπο τους. İşte bu sevgi, bu saygı ve bu coğrafyadaki beraberliğin sonucu bugün burada bu güzel anları yaşayabiliyoruz. Αυτή η αγάπη, αυτή η συνύπαρξη έχει ως αποτέλεσμα να βιώνουμε όλοι μαζί τέτοιες όμορφες στιγμές σήμερα. Evet, burada çok değerli dostlarım var. Atina'dan gelen meslek odası başkanımız, Türk Sanayi Odası Başkanı, Papadopoulos Odalar Birliği Başkan Yardımcısı, Volos başkanımız, dostumuz, hepsine çok teşekkür ediyorum. Εδώ, oldukları için. Εδώ πραγματικά έχω πολλούς πολύτιμους φίλους που βρίσκονται σήμερα μαζί μας, προέδρους επιμελητηρίων από όλη την Ελλάδα. Ve tabii Ala, Bergama, Edremit, o da başkanlarımız burada. Και βεβαίως τους προέδρους των επιμελητηρίων Αλίαγα, Αδραμιτίου από την Τουρκία. Bende Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Bülent Koçmaz'a Tanrı'dan rahmet diliyorum. Şu saatlerde cenaze defnedilmiş oluyor. Δυστυχώς αυτή την ώρα θα πρέπει να γίνεται και η κηδεία του μακαρίτη, του Προέδρου Επιμελητηρίου της Μαγνησίας, της Μανίσα.
Ve burada yine İş Kadınları Konseyimizin üyeleri var ve Yunanlı Dillili İş Kadınlarını da bu arada görüyorum. Onlara da saygıyla selamlıyorum. Και έχουμε μαζί μας από τη Σμύρνη και μέλη της ομάδας της γυναικείας επιχειρηματικότητας και από ό,τι βλέπω υπάρχουν κυρίες και από την ομάδα γυναικείας επιχειρηματικότητας της Λέσβου και τις χαιρετώ και αυτές. Τους επιχειρηματίες από τη Μυτιλίνη, ο Στάτης ο Βαρβαγιάννης είναι εδώ. Dün akşam kaldığı bir restoranda mavi barbayani'yi beğenmiştiniz. Üreticisi burada. Χθες το βράδυ σας είχε αρέσει το μπλε βαρβαγιάννη. Παραγωγός του είναι εδώ, λέει, στους, στα μέλη της αποστολής του. Ve İzmir'den yönetim kurulu üyelerimiz ve meclis üyelerimiz, iş adamlarımız da buraya geldik tekrar. Ξανάρθαμε εδώ πέρα μαζί με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου, μαζί με επιχειρηματίες που ανήκουν στο επιμελητήριό μας. Ve bizim eğitimimizden hepsi son derece değerli ama bir kişiyi size tanıtmak istiyorum. Metin Akdurak. Όλοι τους είναι πολύτιμοι, αλλά θέλω να σας συστήσω έναν από αυτούς, τον Metin Akdurak, τον οποίο παρακαλεί και να σηκωθεί. Neden Metin Akdurak'ı ayırdım ve size tanıttım? Γιατί ξεχώρισα τον κύριο Metin Akdurak και σας τον σύστησα? 1998 yılı Midilli'de birinci Türk-Yunan ekonomik zirvesini yapıyorduk. Το 1998 διοργανώναμε εδώ στη Μυτιλίνη το πρώτο ελληνοτουρκικό οικονομικό φόρουμ. Παναγιώτης Ματιέλης, ο zaman başkan. Και τότε πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λέσβου ήταν ο Παναγιώτης Ματιέλης. Ve orada o gün mutlaka Ege adalarının birbirine bağlanması gerektiğini, ulaşım sorununun çözülmesi gerektiğini konuşmuştuk. Και εκείνη την ημέρα είχαμε συζητήσει ότι οπωσδήποτε πρέπει να βρεθεί λύση στη σύνδεση των νησιών του Αιγαίου με τα τουρκικά παράλια. Bugün hala bunu başaramadık. Βεβαίως, ακόμα δεν το έχουμε καταφέρει αυτό σε μεγάλο βαθμό. Burada ifade ediyor. İzmir'in karşısında Volos. Aşağı yukarı 100 mil aradaki mesafe. Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μαγνησίας είπε πριν από λίγο ότι όντως υπάρχει πρόβλημα με τη σύνδεση με τη Σμύρνη. Περίπου 100 μίλ, δεν είναι. 100 μίλ. 100 μίλια είναι περίπου η απόσταση. Σελάνικ, η Σμύρνη καρδέσχεδε, άμα πει μπαλάντι όκ. Η Θεσσαλονίκη με τη Σμύρνη, ας πούμε, είναι αδελφές πόλεις, αλλά δεν υπάρχει κάποια σύνδεση. Αμα με την Ακτουρακ, Ισμύρ, Τσέσμε με Κιος αρασανά, εκεί γεμί κόιδα. Αλλά ο Metin Akdurak έχει διαθέσει δύο πλοία για τη σύνδεση Χίου με Τσεσμέ. Ve çarşamba günü büyük bir ihtimalle και κατά πάσα πιθανότητα θα συνδεθούν μεταξύ τους η Μυτιλίνη με τη Σμύρνη. Hızlı bir gemi, katamaran ile ένα γρήγορο πλοίο, ένα καταμαράν με το οποίο θα μπορεί κάποιος να πηγαίνει από τη Σμύρνη στη Μυτιλίνη και αντίστοιχα σε δύο ώρες μέσα περίπου. Pavlos Voyages de o katamaranla gelecek. Και ο Pavlos Voyages θα έρθει με αυτό το καταμαράν στη Σμύρνη στο πρώτο του δρομολόγιο. Ben ne yazık ki olamayacağım Afrika seyahatim. Εγώ δυστυχώς δεν θα είμαι γιατί θα βρίσκομαι στην Αφρική. Burada kırgınlıktan bahsedildi. Έγινε κουβέντα για την στεναχώρια που είχα, ας πούμε. Küsmedim. Kırıldım. Δεν θύμωσα με κανέναν. Απλά στεναχωρέθηκα. Ama biz Tanrı'nın sevgili kullarıyız. Αλλά εμείς είμαστε αγαπητά παιδιά του Θεού. Çok açık farkla kaybettik. Χάσαμε με πολύ μεγάλη διαφορά. Bir oy farkla kaybetseydik. Αν είχαμε χάσει μόνο με μία ψήφο διαφορά, o zaman ömrüm boyu Yunanistan'la barışamazdım. Τότε πραγματικά σε όλη μου τη ζωή δεν θα μπορούσα να τα βρω με την Ελλάδα ξανά. Evet, gerçekten biz çok zor günler geçirdik. Πραγματικά περάσαμε πολύ δύσκολες στιγμές στο παρελθόν. Midilli'ye geldiğimizde 90'lı yıllarda önümüzde ve arkamızda polis otobüslerle polis. Τη δεκαετία του 90 όταν ερχόμασταν στη Μυτιλίνη, ve arkamızda olurlardı, bizi kollar ve korurlardı. Μας ακολουθούσαν δεκάδες αστυνομικοί για να μας προσέχουν βέβαια. Ama bugün bütün bunlar geride kaldı. Να μας προστατεύουν. Όλα αυτά έμειναν στο παρελθόν όμως.
Ama hala Ege'nin üzerinde savaş uçakları uçuyor. Δυστυχώς όμως ακόμα πετάνε μαχητικά αεροπλάνα πάνω από το Αιγαίο. Biz bu coğrafyada yaşamaya Tanrı tarafından yaşamaya mahkum edilmiş iki toplumuz. Εμείς είμαστε δύο κοινότητες οι οποίες είμαστε καταδικασμένοι από το Θεό να ζούμε μαζί στον ίδιο χώρο, στην ίδια γειτονιά. Και είμαστε αναγκασμένοι να ζούμε με φιλία και με αδερφοσύνη. O nedenle Ege üzerinde savaş uçakları uçmasın kampanyası açtık. Yine Uda Başkanı dostlarımızla. Και γι' αυτό μαζί με τους συναδέλφους και φίλους προέδρους των επιμελητηρίων είχαμε ξεκινήσει την καμπάνια να μην πετάνε μαχητικά πάνω από το Αιγαίο. Evet, ben ve bütün arkadaşlarım burada kendimizi Midilli'de bir misafir olarak görmüyoruz, kendi evimizde hissediyoruz. Εγώ και όλοι οι φίλοι μου δεν αισθανόμαστε εδώ στην Μυτιλίνη σαν επισκέπτες. Αισθανόμαστε σαν να είμαστε στο σπίτι μας. Dün Expo'da yapılan konuşmalar sırasında Adalet Bakanı da söyledi. Χτες τις ομιλίες που έγιναν στα εγγένεια της Expo, το είπε και ο Υπουργός Δικαιοσύνης μάλιστα. Denizi bizi birleştiren değil, ayıran değil, birleştiren bir deniz. Το Αιγαίο δεν είναι μια θάλασσα που μας χωρίζει, αλλά μια θάλασσα που μας ενώνει. Ve ben Oda Başkanı olduğum 1992 yılından bu yana hep barış dilini kullandım. Εγώ από τότε που ανέλαβα πρόεδρος του Επιμελητηρίου της Σμύρνης το 1992, πάντα μιλούσα τη γλώσσα της ειρήνης κατά. Hiçbir zaman yapılan bir takım eksik ve yanlışlar üzerinde durmadım. Και ποτέ βέβαια δεν στάθηκα σε κάποια λάθη που, ή σε κάποιες αυλεψίες που έγιναν. Hala da durmuyorum. Και συνεχίζω ακόμα. Με τον ίδιο τρόπο. Ας πούμε, σήμερα η συνάντηση έπρεπε να ξεκινήσει στις 9.30. Εμείς ήρθαμε εδώ, αλλά ο Καλογρίδης δεν ήταν. Αν ήμασταν αλλού, πραγματικά θα είχα φύγει. Tabii anlatmamız gerekmiyor. Hepiniz biliyorsunuz ama neler yapmamız gerektiğini bu tür toplantılarda konuşmalıyız. Pavlos'un dediği gibi. Πραγματικά δεν υπάρχει λόγος να λέμε και να ξαναλέμε το τι έχουμε κάνει. Όπως είπε και ο Παύλος, πρέπει να συζητάμε το τι πρέπει να κάνουμε από εδώ και πέρα. Gerçekten ekonomik krizin de etkisiyle son zamanlarda temaslar açısından biraz durgunluk yaşıyoruz. İkili ilişkilerde durgunluk yaşıyoruz. Πραγματικά, λόγω και της οικονομικής κρίσης, το τελευταίο διάστημα υπάρχει μια στασιμότητα στον τομέα των επαφών. Tabii vize ve ulaşımdaki eksiklerin de bunda etkisi var. Σίγουρα, βέβαια, επηρεάζουν σε αυτά και τα προβλήματα της βίζας και των συγκοινωνιών. Ama yine de önemli mesafe aldık. Παρόλα αυτά, όμως, έχουμε διανύσει σημαντική απόσταση. Şu anda Yunanistan, Türkiye'nin birinci ekonomik partneri haline geldi. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι ο πρώτος οικονομικός εταίρος της Τουρκίας. Τουρισμδε bir numaralı Türkiye var. Στον τομέα του τουρισμού η Τουρκία είναι νούμερο ένα πλέον. Adalar açısından da böyle. Ιδίως και από την άποψη των νησιών είναι έτσι. 2012'de Midilli'ye 26.000, Sakız'a 30.000 Türk turist gitmiş. Το 2012 επισκέφθηκαν την Χίο 26. Midilli'ye ne kadar dedin? 30. Midilli'ye 26, Sakız'a 30. 26 στη Μυτιλίνη, 30 στη Χίο. Ama 2013'e baktığımız zaman όταν όμως δούμε το 2013 Midilli'ye gelen 39.000'e çıkmış. Οι Τούρκοι τουρίστες που επισκέφτηκαν τη Μυτιλίνη αυξήθηκαν στους 39.000. Yine artış var. Υπάρχει μια αύξηση. Ama Sakız 56.000. Αλλά στη Χίο είναι 56.000. Neden? Çünkü ulaşım kolay. Γιατί? Γιατί η πρόσβαση είναι πιο εύκολη. Şimdi bu katamaranın hızlı deniz aracının devreye girmesiyle Midilli'ye çok daha fazla turistin geleceğine inanıyorum. Çünkü Midilli Ege'nin en güzel adası. Αν τελικά λειτουργήσει αυτό το καταμαράν, πιστεύω ότι ο αριθμός των Τούρκων τουριστών που θα επισκέπτονται τη Μυτιλίνη θα αυξηθεί πάρα πολύ, γιατί είναι το ωραιότερο νησί του Αιγαίου. Şimdi
Kuzey Yunanistan, biraz önce Volos Başkanımın da ifade ettiği gibi, turizmden çok fazla pay alamıyor. Όπως είπε και ο πρόεδρος του Βόλου της Μαγνησίας πριν από λίγο, η Βόρεια Ελλάδα δεν έχει μεγάλο μερίδιο στον τουρισμό. Κρουαζιέρες, Ιταλίαδαν γελιούς, Πειραιά ουρούς, daha sonra İzmir ve İstanbul'a giderek Yunanistan tarafına gitmeden tekrar İtalya'ya dönüyor. Τα κρουαζιερόπλοια που ξεκινάν από Ιταλία φτάνουν Πειραιά, μετά Σμύρνη, Κωνσταντινούπολη, χωρίς να περάσουν καθόλου από την Βόρεια Ελλάδα και γυρνάνε πίσω. Οίσα, neden Mitilli'ye uğranmıyor? Neden Volos, Selanik, Αλεξανδρούπολη? Ενώ γιατί να μην περνάνε από τη Μιτιλίνη, από το Βόλο, από Θεσσαλονίκη, από την Αλεξανδρούπολη, από τη Λίμνο. Yani bu bunun için biz büyük bir çaba gösteriyoruz. Εμείς κάνουμε μεγάλες προσπάθειες για αυτό το σκοπό. Dünyanın tüm kruvaziyer fuarlarında ben Kuzey Ege'de bu turların düzenlenmesi konusunda çaba gösteriyorum. Hatta harita üzerinde standta sergiliyorum. Εγώ σε όλες τις εκθέσεις για την κρουαζιέρα που συμμετέχουμε σε όλο τον κόσμο, πραγματικά κάνω μεγάλες προσπάθειες γι' αυτό και ακόμα στους χάρτες που έχουμε στο stand έχουμε βάλει και αυτά τα δρομολόγια να φαίνονται σαν εναλλακτικές λύσεις. Ayrıca şu anda Selanik, İzmir, feribot. Hem araç taşıyabilen, mal taşıyabilen hem de insan taşıyabilen feribotlarla Selanik'i İzmir'e bağlama konusunda proje şu anda yürüyor. Αυτή τη στιγμή τρέχει και ένα project σύνδεσης της Σμύρνης με τη Θεσσαλονίκη με ένα πλοίο το οποίο θα έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει και επιβάτες και οχήματα, ένα γρήγορο πλοίο. Tabii Volos muhteşem bir yer. Ben yeni gittim. Geçen yıl ilk defa gittim. Και βέβαια ο Βόλος είναι ένα καταπληκτικό μέρος το οποίο εγώ επισκέφτηκα για πρώτη φορά πριν από 1,5 χρόνο. Volos için de aynı çabayı gösteriyorum. Δείχνω τις ίδιες προσπάθειες και για το Βόλο. Temmuz'un ilk haftasında spor atlara geliyorum. Söz vermiştim. Είχα δώσει το λόγο μου την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου θα επισκεφτώ τις σποράδες, βόρειες σποράδες. Spor atlar neresi diyebilirsiniz ama tam İzmir'in karşısında çok muhteşem adalar. Είναι καταπληκτικά νησιά που βρίσκονται απέναντι από τη Σμύρνη. Βέβαια, όλα τα νησιά που βρίσκονται στο Αιγαίο είναι πανέμορφα. Evet, turizm çok önem taşıyor. Ticaret de tabii ki yapılması gerekiyor. Biraz önce ticaretin önündeki engellerden de bahsedildi. Ο τουρισμός βέβαια είναι πολύ σημαντικός. Πριν από λίγο συζητήθηκαν και τα εμπόδια που υπάρχουν και σε αυτόν τον τομέα. 2013'te 5,5 milyar dolara erişen bir ticaretimiz var. Στο θέμα των εμπορικών συναλλαγών. Τώρα, το 2012 φτάσαμε τα 5 δισεκατομμύρια δολάρια. Ben bu işe gönül verdiğimde sadece 200 milyon dolardı ticaret aramızdaki. Όταν εγώ ξεκίνησα να ασχολούμαι με αυτό το θέμα, εκείνη την εποχή, οι μεταξύ μας εμπορικές σχέσεις ήταν μόνο 200 εκατομμύρια δολάρια. Ama çok daha büyük potansiyelimiz var. Όμως υπάρχει πολύ μεγαλύτερο δυναμικό. Bu potansiyeli mutlak kullanmak zorundayız. Το οποίο και πρέπει, είμαστε αναγκασμένοι να το αξιοποιήσουμε. Dün fuarda gördüklerimden mutluluk duydum. Χάρηκα πολύ με αυτά που είδα χθες στην έκθεση με τα περίπτερα. Küçük üretimde olsa araçlar gereçleri gördüm. Çapa makinesi dahi gördüm. Είδα εργαλεία, είδα κάποια σκαπτικά, τα οποία μπορεί να είναι μικρά μεν, αλλά είναι ένδειξη προσπαθειών. Ve bu gelişme beni hakikaten sevindiriyor. Και πραγματικά η εξέλιξη αυτή με χαροποιεί. Ben hepinize bu övgü dolu sözler için en son ona değinmek istiyorum. Övgü dolu sözlere değinmek istiyorum. Πραγματικά θέλω να αναφερθώ για όλα αυτά τα κολακευτικά που άκουσα για το πρόσωπό μου. Tek başıma benim bir şey yapma imkanım yok. Sizler olmasanız. Αν δεν υπήρχατε όλοι εσείς. Birlikte bu işe inanmasak bugün bu noktaya gelemezdik. Αν δεν πιστεύαμε όλοι μαζί στο ίδιο όραμα, δεν θα φτάναμε σε αυτό το σημείο. Bu başarı hepimizin. Η επιτυχία αυτή είναι όλων μας. Umarım dün toplantıda da söyledim. Türk ve Yunan bayrakları hiçbir zaman birbirinin karşısında olmaz, böyle yan yana olur. Και
Ελπίζω, όπως είπα και στην χθεσινή μου ομιλία στα εγγένεια της έκθεσης, οι σημαίες της Ελλάδας και της Τουρκίας ποτέ να μην βρίσκονται αντιμέτωπες, αλλά πάντα να είναι δίπλα-δίπλα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Περί. Ρεαλιστής ο κύριος Ντεμιρτάς. Έβγαλε δύο ειδήσεις. Η μία είναι ότι επίκειται η σύνδεση καταμαράν με τη Λίνη Σμύρνη σε λίγο ευχόμαστε διάστημα. Και η άλλη είναι για το χηματαγωγό, το γρήγορο, το Σμύρνη Θεσσαλονίκη, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε για τις προσπάθειες. Bay Demirtaş gerçekten çok realist bir kişi. İki haber çıkardı konuşmasından. Birisi Midilli İzmir arasında hızlı katamaran bağlantısı, ikincisi İzmir Selanik arasında hızlı feribot bağlantısı. Το χαιριστεί ο Διερμηνέας αυτό, όσο πιο απαλά γίνεται. Ο Στέλιος είναι έμπειρος. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Gerçekten gecikme için özür dilemek istiyorum diyor Bay Kalogridis. Çok nazik bir şekilde, olabildiğince nazik.